Ήρθαμε λοιπόν εδώ σήμερα, ενώ ήταν η σειρά του στη Σαρακίνα, γιατί έχουμε ένα πανέμορφο παρεκκλήσει για να κάνουμε εκεί την απόλυση της Θείας Λειτουργίας. Είναι μικρό πολύ, δεν μας χωράει όλους, γι' αυτό και λειτουργούμε εδώ στο κέντρο και θα κάνουμε κάποια ωραία μικρή λιτανία της εικόνας του Αγίου Γεωργίου μέχρι το Εκκλησάκι. Θα κάνουμε εκεί την αυτοκλασία και θα κάνουμε και εκεί την απόλυση της Θείας Λειτουργίας και θα προσκυνήσουμε και το παρεκκλήσει. Το δεύτερο που ήθελα να πω μέσα από την αγάπη μου είναι οι γιορτές που έχει σήμερα η διαδικασία του Ευαγγελιστή Θωμά, η ψηλάφιση του Ευαγγελίου και μία Αγιώργης. Για τον Αγιώργη φτάνει να πω κάτι και περισσεύει αυτό. Δεν θα πω για τη ζωή του, την ξέρετε. Και λυπάμαι σήμερα που δεν είμαι εκεί. Αλήθεια σας λέω. Είναι ίσως από τις ελάχιστες φορές που δεν θα ήθελα να είμαι εδώ, αλλά θα ήθελα να είμαι εκεί που. Στον Αγιώργη τον Κουδουνά, μπροστά από την πόλη τη μεγάλη, την πόλη την πανέμορφη, την πόλη την χιλιοτραγουδισμένη, την Κωνσταντινούπολη. Εκεί λοιπόν στα Πριγκυπώνησα, στο μεγάλο το νησί, στο Βουλιού Καντά, που το λένε οι Τούρκοι, στην κορυφή πάνω υπάρχει ένα μοναστήρι του 11ου αιώνα, το οποίο μοναστήρι αυτό κατοικείται από μοναχούς, ας είναι μέσα στο κέντρο της Τουρκιάς. Και όχι μόνο κατοικείται από μοναχούς. Εδώ αγιορείτες πηγαίνουν και το κατοικούν. Αλλά, για προσέξτε αυτό το αλλά τώρα, πώς όταν θέλει ο Θεός στριφογυρίζει την ιστορία έτσι, που κανένας δεν μπορεί να καταλάβει πώς γίνεται αυτό και πώς γίνεται εκείνο. Και εγώ την έχω την απορία που θα έχετε κι εσείς τώρα. Τρεις μέρες τώρα ανεβαίνει όλη η Τουρκιά, και δίνει η αστυνομία τα νούμερα, η δικιά τους αστυνομία, όχι η δικιά μας, ούτε η καλόγερη. Δίνει τα νούμερα και ξεπερνάνε τις 400.000 προσκυνητές. 400.000. Ανεβαίνουν μια ρηφόρα ατελείωτη, δεν κυκλοφορούν αυτοκίνητα μες στο νησί, από το λιμανάκι κάτω μέχρι πιο πάνω πηγαίνουν τα παϊτόνι, που τα ξέρετε με τα λογάκια, αλλά οι περισσότεροι, γιατί δεν φτάνουν τόσα λογάκια, ξεκινάνε και πάνε με τα πόδια. Και η ουρά είναι από εδώ μέχρι τη Σαρακίνα. Ατελείωτες ώρες να ανάψουν. Κεριά και να κάθεται ο παπάς εκεί όπως κάθεται το παιδάκι στην είσοδο. Έκατσα κι εγώ ώρες και κάθομαι κάθε φορά που πάω με το πετραχύλι και σκύβουν οι τουρκαλάδες και οι τουρκάλες, σκύβουν και ζητάνε να τους σταυρώσει. Και πάνε στην Παναγιά την Ερπιδιώτισσα και πάνε στον Αγιώργη κυρίως, μια τεράστια εικόνα θαυματουργή που την έχουν φορτώσει ατελείωτα αφιερώματα οι ίδιοι οι Τούρκοι και χτυπάνε την κεφάλα τους με τις μετάνιες κάτω στο Μάρμαρα.
τους βλέπεις να προσκυνάνε και να γυρίζουν και να μιλάνε στον Αγιώργη. Ατελείωτο καραβάνι. Και όταν εγώ κάποια στιγμή ήρθε η ώρα να φύγουμε και με βλέπαν στον δρόμο και μου λέγαν σε ελληνικά, αρκετοί ξέρουν κάποια ελληνικά στην πόλη με τα αλεσβερίσα που έχουμε εκεί τα εμπορικά, «Πού πας, παπά, εγώ έρχομαι να με ευλογήσεις». Λέω, «Έχει άλλον παπά πάνω τώρα». «Α, καλά». Και τη δεύτερη φορά πήγα, ήμασταν 9 άτομα, τα παιδιά μου, η οικογένειά μου και οι φίλοι μου. Και κατεβαίνοντας εδώ με το Ράσο και η παρέα, και να πάμε κάτω στο λιμάνι με τα πόδια, μας συναντάει ένα περιπολικό της αστυνομίας. Σταματάει, «Παίρνα μέσα, παπά». Αυτή φορά τα Ράσα. Λέω, «Έκανα κάτι». «Όχι, παπά, παίρνα μέσα για να σε πάω στο λιμάνι». Λέω, «Έχω και την παρέα». «Όλοι μέσα». 9 εμείς και ένας αυτός, 10 σε ένα τσιπάκι μικρό της αστυνομίας. 3 ορόφους μπήκαμε μέσα. Στον δρόμο τι ιστορίες μας είπε, τι χαρά έκανε που μας είχε στο αυτοκίνητο και που είχε παπά. Και πάω κάτω τώρα και γυρνάω την πόλη και ας μην έχω τα Ράσα, διότι έτσι θέλει το Πατριαρχείο και έτσι πρέπει, και με τραβάνε από τα μανίκια και ας μην έχω τα Ράσα, καταλαβαίνουν ότι είμαι παπάς, για να περάσω από τα μαγαζιά τους και να μου λένε τη φράση, «Παίρνα για ευλογία». Αυτός είναι ο Γιώργης, αυτός είναι ο Θεός μας, αυτή είναι η πίστη μας, που την προσκυνάνε και οι αλλόθρησκοι. Κανένας δεν ξέρει τι είναι αυτό που γίνεται στην πόλη. Και μου έλεγε ένας που είχε κάνει παιδί, το έφερε να το ευλογήσω και είδα κρεμασμένο στο λαιμό κουδουνάκι. Του λέω, «Ιδί, τι είναι?». Εγώ ήξερα, γι' αυτό το λένε Γιώργη Κουδουνά, διότι ευλογεί τα κουδουνάκια όταν βρήκαν, λέει, την εικόνα του που την είχαν κλέψει κάτω στο λιμάνι μες στους θάμνους, είχε μια θυμονιά ολόκληρη από κουδουνάκια πάνω της εικόνα. Και την ξαναπήραν και την πήγαν πάνω στο θρόνο της, του Αγιώργη. Και του λέω, «Τι είναι αυτό?». «Εδώ», λέει, «στην πόλη όλες οι γυναίκες, οι μαμάδες και οι γιαγιάδες, τα παιδιά τους βάζουν φυλακτό κουδουνάκι διαβασμένο στον Αγιώργη». Κουδουνάκι διαβασμένο στον Αγιώργη. Και τι μου συμπλήρωσε. Έτσι να τα ακούσουμε όλοι καλά και να μας πονέσει αυτό που συμπλήρωσε ο Τούρκος. «Εσείς όμως σταυρό δεν βάζετε όλοι στα παιδάκια σας. Και είναι ντροπή σας. Γιατί δεν ξέρετε πόση δύναμη έχει ο σταυρός». Έτσι είναι λοιπόν. Εκεί πήγε ο Θεός, δεν ξέρω. Και όταν βρήκα κρυπτοχριστιανούς δεκάδες και ήρθαν κάποιες δεκάδες και εδώ και τους βάφτισα, κατάλαβα τι πίστη έχουν μέσα στην καρδιά τους και τι σημαίνει να πας να προσκυνάς εκεί που σίγουρα μπορεί να σε αγριοκοιτάξουν μετά και όχι μόνο να σε αγριοκοιτάξουν. Θέλετε να πω και παρακάτω τι μου δείξε ο γερο Εφραίμ? Το λέω τώρα γιατί ο γερο Εφραίμ δεν είναι πλέον στη ζωή, οπότε κινδυνεύει. Μου λέει, «Έλα εδώ».
και με πήγε στο γραφείο του και ξεκλείδωσε ένα σιρτάρι και έβγαλε μια φωτογραφία και είδα τον μεγάλο και τρανό Σουλτάνο να είναι γονατισμένος μπροστά στον Αγιώργη και να τον κοιτάει γονατιστός κάτω στο μάρμαρα. Ας κάνει τον καμπόσο τώρα. Κοντός είναι κι αυτός. Δεν είναι καμπόσος. Αλλά και όταν κάποια στιγμή προσκυνώντας μέσα στην Αγία Σοφιά και σιγοψέλνοντας το τυπερμάχο και κλαίγοντας πήρα το γιο μου τον μεγάλο και το ξεστόρισα που είμαι και κατάλαβα ότι ήμουν συγκινημένος, μου λέει «Άσε ρε μπαμπά, ας τα έχουν αυτοί εκεί, τα φυλάνε καλύτερα από ό,τι θα τα φυλάγαμε εμείς. Τα φυλάνε καλύτερα από ό,τι θα τα φυλάγαμε εμείς». Και όταν πάει ο Πατριάρχης μας στα διάφορα μέρη και στον Πόντο και στην Παναγιά, στο Φρονίτης, της Κυράς της Πόντιας, της Παναγιάς της Σουμελάς, και όταν πάει σε όλα τα άλλα τα μέρη και προσκυνάει και λειτουργάει, χιλιάδες είναι οι Τούρκοι που πάνε στη λειτουργία του. Λέτε, μωρέ, αυτοί να είναι πιο πιστοί από εμάς. Και μου τραβάνε από τα μανίκια να πάμε παράμερα να τους εξομολογήσω. Ποιοι Τούρκοι, ποιοι Τούρκοι, οι κρυπτοχριστιανοί ίσως. Και δεν έχει δυο, δεν έχει πέντε, δεν έχει δέκα. Σε ένα μαγαζί που με στείλανε για να δω, κλείσαν αμέσως τις πόρτες, είχαν λίγο φωτάκι, κλείσαν τα φώτα και φύσαν ένα λίγο φωτάκι, ένα πρωτατή και ήταν μια εικοσαριά και μου ζήτησαν από ένα λεπτό καθένας να μου πούν τα κρίματα και να τους διαβάσω την ευχούλα. Οι Άγιοι εκεί κάνουν θαύματα κάθε μέρα. Πήγε, λέει κάποιος, εκεί που ήταν ο τάφος του Αγίου Νικολάου στα Μοίρα. Ξέρετε τι είναι η λέξη αυτή στον τόπο, διότι μυροβλύζει ο τάφος. Και όταν λέει κατέβηκα κάτω χαμηλά με τα σκαλιά και άνοιξε η πόρτα, ήταν γεμάτο από μύρο ο τάφος και ευωδίασε τόσο πολύ που δεν άντεχα τη μυρωδιά. Ζαλιζόσουν από τη μυρωδιά του. Και τα λοιπά, και τα λοιπά, και τα λοιπά. Και λένε, θα πω και αυτό που είναι ελπίδα αιώνια της πόλης. Είναι προφητεία αιώνια. Υπάρχει ο τάφος του μεγάλου αυτοκράτορα του Αγιάννη του Πατάτσι. Και εκεί λέει έχει τη θήκη του με το σπαθί του. Και σιγά σιγά χιλιοστό μες στους αιώνες το σπαθί λέει βγαίνει από τη θήκη. Κοντεύει να βγει και λέει η παράδοση της πόλης, όταν θα βγει τελείως, τότε θα χαθεί η Τουρκιά και πάλι με χρόνους, με καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι. Άραγε, όταν θα μας τα δώσουν, θα έχουμε τέτοια πίστη αντάξια της Αγίας Σοφιάς. Θα έχουμε, μωρέ, τέτοια πίστη. Θα έχουμε τέτοια ζωή. Θα έχουμε το Χριστό μέσα μας για να το κουβαλήσουμε μέσα στην Αγία Σοφιά. Ή δεν θα μας κάνει καν σημασία
ότι θα πάρουμε εκείνα τα μέρη και εκείνον τον τόπο, διότι θα σας πω κάτι. Και εδώ έχουμε προσκυνήματα. Και εδώ έχουμε τεράστια προσκυνήματα. Έχουμε ένα Δημήτρη στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε ένα Άγιον Όρος δίπλα μας. Αν ρωτήσουμε ο καθένας τον εαυτό του, τα προσκυνήσαμε αυτά? Όχι. Όχι. Πόση σημασία μας δίνει μέσα μας όταν κατεβαίνουμε στη Θεσσαλονίκη να πούμε θα περάσουμε από την Αγία Σοφιά ετούτη, εδώ, για να προσευχηθούμε για την άλλη Αγία Σοφιά. Καθόλου! 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 Τότε, γιατί καμιά φορά φωνάζουμε για εκείνη την Αγία Σοφιά? Και αυτή την Αγία Σοφιά, για εκείνη την έφτιαξαν αντίγραφο, για να την έχουμε πάντα εδώ. Το σκήνομα του Αγίου Δημητρίου, το σκήνομα τα λείψανα του Αγίου Γρηγορίου, την Αγία Θεοδώρα, τη Βασίλισσα και όλα τα άλλα. Τίποτα, τίποτα. Και εδώ φτάνουμε στο σημείο να πάμε στην πόλη, έχω ακούσει και ντράπηκα. Να πηγαίνουμε στην πόλη και το μόνο που να κάνουμε στην πόλη είναι να πάμε στα μαγαζάκια ψώνια. Τώρα είμαστε στο ναό να πω. Και να πάμε εκεί και εκεί και παρακεί για να διασκεδάσουμε. Και Αγία Σοφιά, δεν προλάβαμε παπά. Και τον Παλουκλή δεν ξέρουμε που είναι. Και η Μονή της χώρας δεν ξέρουμε που είναι. Και ο Αγιώργης ο Κουδουνάς που είναι ζωντανός, ολοζώντανος. Τι μου είπε ο γέροντας την πρώτη φορά. Πήγα και φεύγοντας ήθελα να τον προσκυνήσω. Και γονατίζω και πριν γονατίσω έρθει ο γέροντας και μου λέει μη τρομάξεις. Τι μου λέει τώρα, τι άλλο κάνω. Και εκεί που γονάτισα, ένιωσα να με παίρνει αγκαλιά. Θεωνάγια και τόπο γέροντας. Και με ρωτάει μετά φεύγοντας που αγκάλιασα και αυτό, γιατί έκατσα τρεις μέρες και τον διακόνησα. Σε αγκάλιζε, του λέω πολύ, εσ' αγαπάει και πολύ μου. Ζωντανή, ολοζώντανη η Άγια. Εδώ πήγε κάποιος, λέστε τώρα, εντάξει θα το πω, πήγε στη Μυτιλήνη στη Λέσβο. Μια εβδομάδα λέει, είχε κάτι φίλους του. Και τον βρίσκω, μου λέει, με καμάρι πήγα στη Μυτιλήνη. Ξέρω ότι την αγαπάς, τη Μυτιλήνη. Εγώ τη λατρεύω, λέω. Λέω, πήγες στα προσκυνήματα. Όχι, δεν ευκαίρεσα. Και τι έκανες όλη την ημέρα. Τι να σου πω, ρε παπά. Από το ένα τσιπουράνε προς το άλλο. Όχι. Δεν μπορεί να λέμε ότι είμαστε. Δεν γίνεται. Και άμα και ξέρετε τι φοβάμαι, άμα δεν τα θέλουμε εμείς τα προσκυνήματα, την έχει τη λύση αυτό. Τι να πείσετε, δεν την έχει. Αύριο κιόλας την κάνει τη λύση. Τα δίνει αλλού. Αλλά θα τα δώσει τα προσκυνήματα αλλού. Αλλά θα έχουμε και αυτούς στο κεφάλι μας να μας πάνε καμπάλα. Και επειδή πριν λίγα χρόνια και τελειώνω, δεν είπα για το
Θωμά σήμερα, δεν πειράζει. Και επειδή πριν λίγα χρόνια όλες είχατε ερωτευτεί κάποιον από τους Τουρκαλάδες και έβλεπα τους έρωτές σας, παπά, συγγνώμη, αλλά τον ερωτεύτηκα στην τηλεόραση. Ποιον μπορεί, λέω, τι να σου πω ρε πάτερ, τώρα ντρέπομαι. Έλα, πες το, αφού τον ερωτεύτηκες, λέω, τώρα τι να κρυφτείς. Το Σουλεϊμάν λέει το μεγαλοπρεπή. Ήθελε και μεγαλοπρεπή να ερωτευτεί. Τρομάδι. Και λέω, αφού τον ερωτεύτηκες, να μας στείλει ένα Σουλεϊμάν ο Θεός. Αν δεν σας αρέσει, να μας στείλει ένα Σουλεϊμάν ο Θεός. Να πάρει τα προσκυνήματά του και να τα φυλάξει. Περπατάω στα Γιάννενα, στα Κλεισάνια, στα χωριά, θέλω να πάτε. Ξέρετε τι βλέπω στην είσοδο εκεί μπαίνοντας. Εγένε το λέει τούτο το ιερό προσκύνημα, φροντίδι και εξόδων και πολλές φορές γράφει και τις χρυσές λίρες που έδωσε το μεγάλο μας βεζίρι του Αλή Πασά. Την ιστορία την έπαιξε από πολλές μεριές ο Θεός και συνεχίζει να την παίζει. Εμείς απλά σηκώνουμε τη μύτη ότι είμαστε, λέει, ο αγαπημένος του λαός. Με μια διαφορά. Ότι ο Θεός είναι ο αγαπημένος μας Θεός που μας αγαπάει. Εμείς τον ξεχάσαμε. Τώρα θέλω να σας πω και κάτι. Αν δεν σας το πω και αυτό. Δεν κάνω να φεύγω την κάμερα. Λοιπόν, έξω έχω κάτι βιβλία, είναι ένα παιδάκι που το έχουμε πάρει στην καρδιά μας, ιδιαίτερα κάποιοι πολλοί, αλλά και όλοι νομίζω, το οποίο παιδεύει μια θεραπεία, με την οποία θεραπεία είμαστε προς το τέλος. Αν αυτή πιάσει τελείως, θα θεραπεύσει και χιλιάδες άλλα παιδιά στον κόσμο. Πόσο χαίρομαι που είμαι μέσα σε αυτό και βγάλαμε, με επιτρέπει η Χριστίνα να το πω, να πω και εγώ μέσα στο βγάλαμε, κάποια βιβλία παιδικά και για μεγάλους όμως, και τούτο εδώ ένα από τα τέσσερα, η αφιέρωση είναι στην αφεντιά μου, ναι, και πολύ πάρει και να βοηθάτε. Και στις 7 του Μαΐου, όποιοι είστε κάτω στη Θεσσαλονίκη, από τις 2 μέχρι τις 3 το μεσημέρι, θα είμαστε στην έκθεση βιβλίου, στον Ι 34, στην παιδική γωνιά, και θα είμαι και εγώ εκεί να πω δύο λόγια από αυτά τα χαζά. Τα χαζά που λέω συνήθως. Άντε, πέστε τα πολιτεία και τώρα.